μείωση, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων. Αγαπητέ Πρόεδρε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, και θα διαφωνήσω σε κάτι. Δεν είμαι ταλέπορος. Το νιώθω ότι εμείς είμαστε όσο ταλαιπωρείς, είναι μια χαρά περισσότερο... είσαι. Ναι. Όσο περισσότερα ταλαιπωρείται κάποιος, τόσο περισσότερο ζωντανός φαίνεται. Οπότε είναι Σωστό. καλό σημάδι η Σωστό αυτό. ταλαιπωρία. Σε αυτό έχεις δίκιο που λες. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Λοιπόν, πες μου Μάλιστα. τώρα, συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση του παρατηρητήριου ότι έχουμε μείωση τιμών στη μέσα καύσιμα? Από 1η του Μάη μέχρι σήμερα, Ναι. ένα μήνα και κάτι, έχει μειωθεί η τιμή της βενζίνης 4,5 σεν, 6,5 το πετρέλαιο κίνησης και 2,5 σεν το πετρέλαιο θέρμανσης. Όμως υπάρχει ένα αλλά εδώ. Οι εκτιμήσεις μας είναι ότι έπρεπε να ήταν περισσότερο και το τελευταίο εξάμηνο ή χρόνο, περίπου την τελευταία περίοδο, παρατηρήθηκε κάτι που δεν παρατηρείται τα περασμένα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, εάν οι τιμές θα έπεφταν 3-4 σεντολίτρο, δεν ρίχνουν την τιμή 3-4 σεντολίτρων οι εταιρείες πετρελοειδών στην Κύπρο, αλλά τη ρίχνουν κλίμακωτα Μάλιστα. σε δόσεις. Αυτό το πράγμα να αποβαίνει σε βάρος των καταναλωτών, και να εξηγήσω για ποιο λόγο να αποβαίνει σε βάρος των καταναλωτών. Εφόσον δικαιολογείται και θα πέσει η τιμή των καυσίμων έναν αλφα ποσό, όταν δεν το ρίχνεις από την ίδια ημέρα αλλά σε δόσεις, οι καταναλωτές έχει ένα διάστημα το οποίο να αγοράζουν το καύσιμο σε ψηλότερη τιμή μέχρι να συμπληρωθούν τα 3-4 σέντ. Μάλιστα. Αυτή η πρακτική θα πρέπει κάποιον να μας την εξηγήσει και να μας πει πόσο επηρεάζει τις λιανικές τιμές. Σωστό. Ναι, γιατί το κάνουν τώρα αυτό όμως, πώς το εξηγούνε? Έχετε πάρει απάντηση? Πάτε στη Βουλή, μιλάτε με όλους, τι απάντηση δίνουν για αυτό το θέμα? Θα πω τη δική μου προσωπική γνώμη, ναι. Απάντηση δεν υπάρχει, επίσημη προσωπική γνώμη. Με αυτόν τον τρόπο έρχονται και οι εταιρείες μεταξύ τους εναρμονίζουν τις τιμές τους. Ναι. Όχι με την έννοια ότι παραβαίνουν τον ανταγωνισμό, για να εξηγούμε. Δηλαδή, αν μια εταιρεία φέρει και πρέπει να πωλήσει 3 σεντολίτρο πιο κάτω, οι άλλες δύο εταιρείες δεν δικαιολογούν 3 σεν, μπορεί να δικαιολογούν 1 σεν ή ακόμα και καθόλου. Εάν έρθουν η εταιρεία και μειώσει κατά 3 σεν, δυσκολεύει αφάνταστα τις άλλες εταιρείες στην αγορά, που θα είναι οι τιμές τους ακόμα πιο ψηλές. Άρα είναι αυτό και που φωνάζει η Βουλή, ότι υπάρχει καρτέλ. Έτσι λένε κάποιοι στη δεν Βουλή. Δεν μπορώ να το πω επίσημα. Λέω ναι. Ότι υπάρχουν σκοπιμότητες οι οποίες σκοπιμότητες βλάφτουν την τσέπη του καταναλωτή, και τουλάχιστον η αρμόδια αρχή το λέω και θα το λέω, κρυβόμενη πίσω από την εμπιστευτικότητα, που δεν υπάρχει εμπιστευτικότητα σε πολλά στοιχεία, έρχεται και σιωπά, και όχι μόνο σιωπά, έρχεται και δικαιολογεί τις τακτικές των εταιριών. Αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Ας μας δώσουν τις εξηγήσεις, να μην μας λένε ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα στοιχεία. Ναι. Ας μας τα δώσουν, εκείνα τα οποία μπορούν. Δεν μας δίνουν τίποτε, διότι φοβούνται την κριτική. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Φοβούνται ναι. την κριτική. Πάντως η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε μια σχετική ανακοίνωση που έβγαλε, λέει, προτρύνει, μάλλον παροτρύνει όλους εμάς τους καταναλωτές, πριν βάλουμε βενζίνη, καύσιμο, να βλέπουμε το παρατηρητήριο τιμών και να κάνουμε τις πιο φτηνές επιλογές των πρατηρίων. Είναι ένας τρόπος, λέει αυτός, για να μην έτσι πληρώνουμε κάποια περισσότερα χρήματα. Αυτό το πράγμα είναι αυτονόητο. Δεν μπορείς να συμβουλεύεις κάτι το οποίο εδώ για πολλά χρόνια
οι καταναλωτές το ακούν. Δεν είναι η λύση αυτή. Εκείνο που λέμε εμείς ο σύνδεσμος, εάν συμβουλευτώ το παρατηρητήριο και είναι μακριά από τη συνηθισμένη μου δρομολόγιο, να αξίζει τον κόπο να Δεν με πάω στο συμφέρει. φθηνότερο. Δεν με Όχι. συμφέρει, βέβαια. Εκείνο που λέμε εμείς είναι στο συνηθισμένο δρομολόγιο κάποιου, υπάρχουν 4, 5, 6 πρατήρια, περνά εκεί, να βλέπει ποιο είναι το πιο φθηνό και να βάζει εκεί που δεν θα χρειαστεί να αλλάξει το δρομολόγιο του. Αλλά αυτή δεν είναι η συμβουλή. Η συμβουλή μου εμένα προς την υπηρεσία ποια είναι? Να κάνει αποφασιστικά και σωστά τη δουλειά της. Αυτό μόνο είναι που ζητούμε και τίποτε άλλο. Δηλαδή η υπηρεσία μας συμβουλεύει εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να συμβουλεύουμε την υπηρεσία. Μάλιστα. Βεβαίως μπορούμε να τη συμβουλεύουμε. Είμαστε οργανωμένοι καταναλωτές και δυστυχώς οι σχέσεις μας με την υπηρεσία είναι στο χειρότερο επίπεδο. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Ενώ θα έπρεπε να είμαστε στο ίδιο μετερίζει. Μαζί. Βεβαίως. Αυτό είναι που λέμε. Μάλιστα. Τώρα, πρόεδρε μου, ένα άλλο θέμα που προέκυψε. Λέει ότι θα έχουμε εξοικονόμηση έως και 30% στους λογαριασμούς ρεύματος από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έγινε χθες μία αναφορά σε μία έρευνα που έχει γίνει για το κόστος και το όφελος. Μία έρευνα που έχει εκπονήσει η εταιρεία Ενέργεια σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αν γίνει, λέει, η διασύνδεση, 30% κάτω η τιμή στο ρεύμα και θα φαίνεται βέβαια στους λογαριασμούς. Τι λες εσύ? Ναι, να προσθέσω και κάτι άλλο. Προσθέθηκε στη διάσκεψη ότι το 2030 αυτό το πράγμα για μας τους καταναλωτές και για μένα προσωπικά ναι. Δεν λέει τίποτα και δεν μπορεί εκεί στα χαρτιά να λένε 30% εξοικονόμηση. Στην πράξη το λέω από τώρα και θα έρθουμε έστω και μετά από χρόνια να κάνουμε ανασκόπηση των εκτιμήσεων. Δεν θα δούμε 30%, θα δούμε, μακάρι, εγώ είμαι ευχαριστημένος να δούμε 10% μείωση το 2030 από τις σημερινές τιμές. Αυτό είναι. Εάν θυμάστε πόσα χρόνια μας λένε ότι θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος και όταν έρθει το φυσικό αέριο θα μειωθεί και ακόμα το λέμε όταν θα έρθει το φυσικό αέριο, τώρα το υγροποιημένο όταν θα έρθει. Είμαστε σε έναν αδιέξοδο αυτό το πράγμα και προκάλεσα δημόσια πολλές φορές εγώ και είπα ότι κύριοι, υπάρχει τεχνοοικονομική μελέτη κόστους ωφέλης. Μα λέτε ότι θα μειωθεί με την έλευση του αερίου, του υγροποιημένου υγραερίου. Ναι. Το υγροποιημένο. Γιατί δεν μα λέτε? Και τους προκαλώ και πάλι για πολλωστή φορά. Μα δεν θα μειωθεί. Δεν ξέρουν πόσο θα μειωθεί να μας το πού, γιατί δεν μας λένε το ποσοστό της μείωσης όταν θα λειτουργήσει όταν. Το υγραέριο. Όταν. Θα λειτουργήσουν με υγραέριο οι σταθμοί της αυτό, ηλεκτρικής. Όταν. Πες το ξανά αυτό, όταν. Όταν. Όταν, ναι, αλλά όταν. Από σήμερα πρέπει να μας πούν. Πόσα υπολογίζουν? Εδώ ήρθαν και είπαν ότι ακόμα είμαστε στη μελέτη της ηλεκτρικής διασύνδεσης και μας είπαν ότι κόστος όφελος 30%. Ανεξάρτητα το τι πιστεύουμε. Ανεξάρτητα. Εδώ που φτάσαμε στο τέρμα του υγραερίου να έρθει ασχέτως ότι φτάσαμε σε αδιέξοδο, μα να είμαστε προς το τέλος. Πώς θα έρθει? Αυτό το βασιλικό θα τερματιστεί η συνεργασία. Από ναι, πού θέλει, από το σαγκάρι, από το φέρμα. Ναι. Ναι, το πλοίο έγινε. Το 30% του τερματικού και περισσότερων έγινε. Δεν υπάρχει επιστροφή. Εκείνο που θα αλλάξει είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης. Και λέω εγώ, να βγει κάποιος και να μας πει πόσον αναμένεται να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος όταν θα αρχίσουν να λειτουργούν οι μηχανές τις ηλεκτρογεννήτριες της ηλεκτρικής. Μάλιστα. Να μας το πούν. Δεν το ξέρουν. Εάν δεν το ξέρουν, είναι ακόμα πιο χειρότερα, διότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε.
Εάν το ξέρουν και δεν μας το λένε, πάλι είναι κακό, αλλά τουλάχιστον να μας πούν πόση θα είναι η μείωση. Μάλιστα. Γιατί δεν τολμούν. Οι καταναλωτές ακούσαν πάρα πολλές φορές τη μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος και αντί μείωση δεν βλέπουμε και Έχουμε βλέπουμε φάει, και αυξήσεις. Πρόεδρε μου, έχουμε φάει παραμύθι όλα αυτά τα χρόνια. Κάποια στιγμή νιώσαμε ότι θα μας πληρώνουν και το ρεύμα. Όχι, θα πληρώνουμε. Θα το πληρώνουν αυτοί το ρεύμα. Έτσι καταλάβαμε. Άστα να πάνε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ωραίο στην κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ, Πρόεδρε μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε αυτή τη fake, πραγματική, δεν ξέρω, λένε ότι είναι fake, εν πάση περιπτώσει, η είδηση ότι ο κύριος Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, έχει αγοράσει ξενοδοχείο, μάλλον εταιρεία με δικά του συμφέροντα, έχει αγοράσει ξενοδοχείο στην κατεχόμενη Κερίνια, το Βουνί συγκεκριμένα. Μια ανάρτηση που έγινε από τους Τούρκους, χθες την κατέβασαν οι Τούρκοι την ανάρτηση αυτή και υπάρχει και επίσημη έτσι διάψευση από την πλευρά της Ουκρανικής Πρεσβείας εδώ στη Λευκοσία. Πάμε στον φίλτατο τουρκολόγο μας, τον Ιάκωβο τον Τσαγκάρη, να δούμε την επόμενη μέρα αν έχει κάτι νεότερο. Καλημέρα, αγαπητέ μου Ιάκωβε Τσαγκάρη. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν αυτό που λένε